Λοιπόν, βλέπουμε, μπράβο στο Γιάννη στα γραφικά. Λοιπόν, βλέπουμε χαρακτηριστικές φωτογραφίες, καθώς στο τέλος του πρώτου μέρους είναι αφιερωμένο σε παιδιά που προσπαθούν, μαθητές δευτεροβάθμιας των Χανίων. Και αναφέρομαι στην πρώτη μαθητική έκθεση δημιουργία στο Δήμο Πλατανιά. Εγγενιάστηκε παρουσία πλήθους κόσμου στις εγκαταστάσεις της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης. Από τη μία παρουσιάζονται καινοτόμες ιδέες και από την άλλη βέβαια κάποιες συνθήκες οι οποίες διαμορφώνονται για την επόμενη μέρα στην έρευνα, με πρωτοβουλία και την υπογραφή μαθητών. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Γιάννη Δαράκη, είναι διευθυντής εσπερινού ΕΠΑΛ και εντεταλμένος σύμβουλος παιδείας στο Δήμο Πλατανιά. Την καλησπέρα μας, κύριε Δαράκη, πώς είστε? Καλησπέρα σε εσάς, καλησπέρα στους ακροατές σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκλησή σας να μεταφέρουμε το κλίμα της έκθεσης εδώ, την γιορτή της παιδείας στο Δήμο Πλατανιά. Όπως το είπα, τη γιορτή της παιδείας, της καινοτομίας, της έμπνευσης και της αγάπης των μαθητών, με τη βοήθεια τη δική σας βέβαια για την καινοτομία. Η αλήθεια είναι ότι μιλάμε για επαρχιακά σχολεία, που σίγουρα υπάρχουν ιδιαιτερότητες και δυσκολίες. Εμείς πραγματικά αυτή τη διαδικασία της έκθεσης και την οργάνωσή της και σκοπό να δείξουν πραγματικά το πλούσιο έργο που παράγουν οι σχολικές μονάδες, η εκπαιδευτική σε συνεργασία με τους μαθητές όλο το προηγούμενο διάστημα. Είναι ένα πολύ σημαντικό έργο που πραγματικά δείχνει το δημόσιο σχολείο και ειδικά το επαρχιακό δεν έχει να υπάρξει καμία διαφορετικότητα σε σχέση με τα σχολεία της πόλης, αλλά και γενικά ευρύτερα το δημόσιο σχολείο παράγει και δίνει έργο προς όφελος της κοινωνίας και της πρόοδου. Τι μπορεί να θαυμάσει κάποιος στο πλαίσιο της έκθεσης? Η έκθεσή μας πραγματικά ήταν μια μεγάλη καινοτομία, διότι έγινε σε μια πολύ πραγματικά δύσκολη περίοδο. Όμως δείχνει ότι η παιδεία βάζει στόχους και όντως πετυχαίνει. Έχει πάρα από δύο άξονες. Ο ένας άξονας είναι τα περίπτερα, που όλες οι σχολικές μονάδες μαζί και το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας και το Διαβίου Μάθησης της περιοχής μας έχουν ένα πολύ πλούσιο υλικό έντυπο ή κατασκευές. Έχουμε ένα φούρνο ηλιακό, έχουμε μια αεροπονία, έχουμε ένα μετρολογικό σταθμό και πολλά άλλα πράγματα πλούσια και σημαντικά και επίκαιρα και καινοτόμα. Και υπάρχει και το δεύτερο κομμάτι που υπάρχει εντός της αίθουσας, το οποίο γίνεται σειρά δράσεις πραγματικά επίκαιρες που είναι είτε με χορό ή με θεατρικές παραστάσεις, είτε με τις δράσεις των σχολείων μας στο Ερασμός, οι οποίες πραγματικά είναι συγκινητικές και σημαντικές. Μάλιστα. Λοιπόν, αναφορικά τώρα με το πώς αντιλαμβάνονται οι μαθητές, γνωρίζετε σίγουρα καθώς έρχεστε σε επαφή μαζί τους, τη συμμετοχή τους σε αυτόν τον διαγωνισμό. Πώς νιώθουν τα παιδιά, τι πιστεύουν, τα όνειρά τους έχουν ταβάνει σε αυτή την ηλικία? Η αλήθεια είναι ότι εμείς έχουμε χρέος να ενεργοποιήσουμε τα αισθήματα, τις αξίες της παιδείας και να τις μεταλαμπαδεύσουμε στη μαθητική κοινότητα. Τα παιδιά σίγουρα αν βλέπουν τέτοιες δράσεις όπως είναι αυτή που κάνουμε τώρα, δείχνουν και ενεργοποιούνται ότι πρέπει να γίνουν δημιουργικά, πρέπει να γίνουν επίκαιρα και πρέπει να αγωνίζονται για να διεκδικήσουν το καλύτερο στη ζωή τους και τους στόχους. Όπως και η παιδεία είναι η βάση για μια κοινωνία προόδου και ευημερίας. Ο μεγάλος Αδωμάτιος Κοραίτη είχε πει για το θέμα πολιτεία που δεν έχει βάση στην παιδεία είναι η οικοδομή πάνω στην άμμο. Άρα εμείς επίκαιρα όλοι οι άνθρωποι εδώ και τη διοίκηση του Δήμου Πλατανιά με πρωτοπόρο τον δήμαρχό μας, ευαισθητοποιημένοι χρόνια τώρα, με αυτό το θέμα να τους δώσουμε περισσότερο το ερέθισμα της δημιουργικότητας εντός των σχολικών μονάδων. Κύριε Δαράκη. Και αυτό το κάνουμε φέτος και ευχόμαστε και αυτό το βράδυ και τα επόμενα χρόνια να συνεχιστεί το ίδιο, πιο οργανωμένα, πιο ολοκληρωμένα. Ακριβώς. Έγινε μια καλή αρχή. Έγινε μια καλή αρχή. Έπεσε ο σπόρος όπως πολύ σωστά αναφέρατε. Με πρωταγωνιστές βέβαια τους μαθητές εκεί δευτεροβάθμιας και η συνέχεια θα είναι καλύτερη. Να είστε καλά, την καλησπέρα μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή δύναμη και σε εσάς. Σας ευχαριστούμε. Καλή επιτυχία. Λοιπόν,